πώς περνάνε τα χρόνια, πώς τρώμε, συνηθίζουμε. Συνηθίζουμε το σκατό, παιδιά, συνηθίζουμε το σκατό. Σε τέτοιο βαθμό που δεν αντιδρούμε πια με την έννοια, δεν αντιδρούμε για τον εαυτό μας, έτσι. Αντιδρούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν αντιδρούμε για τον εαυτό μας, για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Κοιτάω πίσω και συνειδητοποιώ πολλά λάθη μου, αδυναμίες μου. Πρώτα απ' όλων, ένα είναι σίγουρο, ότι από την αρχή έπρεπε όλα να τα είχα σε χαρτί, όλα να τα έχω υπογεγραμμένα. Ό,τι κίνησή μου έπρεπε να πάρω συγκατάθεση, υπογεγραμμένη συγκατάθεση, όχι λεκτική, γιατί οι καταστάσεις αλλάζουν, ζωές αλλάζουν και σκεπτικά αλλάζουν, προθέσεις αλλάζουν. Και μετά ο άνθρωπος έχει μια τάση να βάζει, να λέει τα πράγματα ή να βλέπει τα πράγματα όπως τον βολεύουν, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν τα βλέπε αλλιώς. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν επιτρέπεται ή δεν είναι σωστό να αλλάζουμε απόψεις και όλα αυτά, επιβάλλεται. Άνθρωπος που δεν αλλάζει, στην ουσία δεν έχει μάθει τίποτε. Αλλά ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις αλλαγές και που είμαστε εντάξει με τις αλλαγές, ώστε να κάτσουμε να τις συζητήσουμε όρημα, είναι δύσκολο σε πολλούς ανθρώπους. Προτιμούν δηλαδή να το παίξουν ότι εγώ πάντα έτσι σκεφτόμουν. Και ας έχει γίνει το μαύρο άσπρο, ας πούμε, ή το άσπρο μαύρο, δεν θα σου πούν ότι ναι, άλλαξα γνώμη και τώρα βλέπω τα πράγματα έτσι, άλλαξε η ζωή μου και τώρα θα ήθελα αυτό, το ξέρω ότι κάποτε έλεγα έτσι, αλλά τώρα σκέφτομαι αλλιώς. Όχι, θα κάνουν μια επίθεση και θα προτιμήσουν να σε βγάλουν σε ένα σκάρτη για να δικαιολογήσουν την καινούρια του στάση. Τέλος πάντων, έχουν γίνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Τόσα πολλά που για να θυμηθώ εγώ τη σειρά των πραγμάτων πρέπει να πάω πίσω στις ηχογραφήσεις μου. Να που ηχογραφείς χρειάζονται και για εμάς, με την έννοια για εμείς να έχουμε σε μια σειρά τα πράγματα και μην τα λιώνουμε στην πορεία. Είχαμε μια πυρκαγιά. Υπήρχε το σκαμπύλι. Το σκαμπύλι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. 2022 έπεσε ένα σκαμπύλι από τη μάνα μου. Η μάνα μου σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπως σας έχω πει, έχει σηκώσει χέρι, σηκώσει όμως, έτσι, αυτό. Δεν έχει χτυπήσει ποτέ, με έχει χτυπήσει μία-δυο στην πλάτη, αλλά εντάξει, όταν έρχεται από πίσω, ας πούμε, και σου δίνει μία, δεν το υπολογίζω αυτό. Εκεί μου φύγει το κλαπέτο, μιλάμε, έφαγα ένα καλό σκαμπύλι. Στα 55 μου έφαγα ένα σκαμπύλι και έπαθα ένα σοκ εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ήταν τόσο το σκαμπύλι όσο το πώς διαδραματίστηκε όλο αυτό η κατάσταση. Μου ήρθε απότομα, είδα κόκκινο, πήγα πολύ κοντά στη μούρη της με το δάχτυλό μου και της είπα μη ξανατολμήσεις να με χτυπήσεις. Αλλά εξαγριεμένη, τα μάτια μου είχαν βγει απ' έξω, ήμουν τρομακτική, δηλαδή όταν πήγα κοντά της. Όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ όμως μέσα στο σοκ μου έφυγα τρέχοντας από εκεί πέρα και έφτασα στο σπίτι μου και λέω στον άντρα μου, έγινε χαμός. Δεν ξέρω να σου πω πώς έγιναν τα πράγματα, τη σειρά των πραγμάτων, τι έγινε. Λέω, είναι στο πάτωμα, πήγαινε να δεις. Τέλος πάντων, χρειάστηκε να συντονίσω τις σκέψεις μου, να χαλαρώσω από το σοκ, για να μου ξανάρθουν οι εικόνες. Ευτυχώς, πάλι, εντάξει, δεν είχα κάμερα, αλλά ακουγόταν, ήταν ξεκάθαρο στην ηχογράφηση, δηλαδή το μπόρεσα να τα βάλω στη σειρά τα πράγματα. Ακούστηκε δηλαδή το σκαμπύλι, ακούστηκε που της λέω μη τολμήσει να το ξανακάνεις αυτό. Ακούστηκε που είχα μια ανησυχία για αυτό που συνέβαινε, γιατί τι έγινε, έπαιξε ένα τεράστιο θέατρο. Όταν είδε ότι θύμωσα και φάνηκε τέλος πάντων και ήρθα κοντά της και της λέω μη το ξανακάνεις αυτό,
Η μάνα μου έκανε βήματα πίσω. Ήταν πολύ περίεργο. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα σε slow motion. Έκανε αρκετά βήματα πίσω σε σημείο που έφυγε από εκεί που ήμασταν εμείς και πήγαινε προς τον τοίχο, αλλά φαινόταν και λίγο σαν να μην το ελέγχει, σαν να μην, δηλαδή να μην ήξερε προς τα που πηγαίνει. Της λέω και σε κάποια φάση, τι κάνεις, θα χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Σε slow motion όλα αυτά, έκατσε κάτω. Η μάνα μου είναι, τι να σας πω, είναι τόσα κιλά, αφού ο άντρας μου πριν 2 χρόνια έκανε ζημιά στη ποδηλική του στήλη, προσπαθώντας να τη σηκώσει από το πάτωμα. Δεν είναι κανένας ελαστικός άνθρωπος ή κάτι. Ακόμα δεν μπορώ την εικόνα που έχω στο κεφάλι μου να την εξηγήσω. Έκανε βήματα πίσω έτσι πως πάει προς τα πίσω, αλλά δεν σταμάταγε. Συνέχιζε να πηγαίνει, να πηγαίνει, να πηγαίνει, μάλλον μέχρι να βρει το κατάλληλο σημείο για να κάνει μετά πως πέφτει, δεν ξέρω. Δίπλωσε έτσι τα πόδια της, έκατσε κάτω στον ποπό της, έφυγε πάλι πολύ σιγά σιγά πίσω, σήκωσε τα πόδια της και όλο αυτό το διάστημα εγώ να λέω, μα τι κάνεις, μα πού πας, θα χτυπήσεις, τι κάνεις. Και όταν συνειδητοποιώ ότι πέφτει ανάσκελα, ας πούμε, κάνει την κίνηση έτσι και πέφτει ανάσκελα και σηκώνει και τα πόδια της στον αέρα. Της λέω, τι κάνεις θέατρο, ότι πέφτεις τώρα, με δουλεύεις. Α, πολύ ωραία έπεσες. Τώρα που έπεσες εκεί πέρα, λέω, να δω πώς θα σηκωθείς. Εγώ ήμουν έτοιμη να φύγω. Δηλαδή να την αφήσω εκεί να σηκωθεί και αυτό έκανα. Αλλά γύρισα και πίσω και της λέω και κανόνισε τώρα να πάρεις τηλέφωνο όλους να τους πεις ότι εγώ σε έδειρα όπως το συνηθίζεις. Γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά, το έχει κάνει και σε μένα και στον πατέρα μου. Δηλαδή, να μας κατηγορήσει ότι τη χτυπήσαμε. Και μάλιστα τότε με τον πατέρα μου είχε πάρει αυτή τη μακούρα και το χτύπαγε για να μην ανέβει από το υπόγειο, γιατί τον είχε κλειδώσει απ' έξω από την μπροστινή πόρτα. Και ο πατέρας μου είχε το κλειδί από το υπόγειο και έβγαινε από το υπόγειο και τον περίμενε εκεί πέρα με τη μαγκούρα και τον προσπαθούσε να το χτυπήσει, τέλος πάντων. Επειδή ο πατέρας μου προσπαθεί να μπει αθόρυβα, είχε τα παπούτσι του και έκανε έτσι με το παπούτσι για να τις βγάλει, για να προστατευτεί από το μπαστούνι της, τέλος πάντων. Αυτή. Το μετάφρασε σαν ότι ο πατέρας μου τη χτύπησε. Μόνο που στην τη διαφορά, όταν τα έλεγε, έλεγε ότι ο πατέρας μου τη χτύπησε με τη μαγκούρα. Έκανε αυτή την προβολή που κάνουνε, τέλος πάντων. Και το περίεργο ποιο είναι όταν της λέω αυτό το πράγμα, ότι και κανόνισε να τους πάρεις όλους, λέω, και να πεις ότι εγώ σε χτύπησα. Μου λέει, αυτό θα κάνω. Με κοιτάει με ένα πολύ ψύχραιμο ύφος και μου λέει, αυτό θα κάνω. Και δηλαδή ήταν όλα, δεν ήταν μόνο το χαστούκι, το τσούξιμο στο μάγουλο, ήταν όλο αυτό το θέατρο που με άφησε άφωνη, ήταν αυτό το, άφωνη δεν με άφησε, με σόκαρε ας πούμε, ήταν η απάντησή της αυτό που της είπα. Γενικά ήταν ένα σύμπλεγμα που μάλλον έπαθα εγώ ένα ψηλό σοκ, γιατί μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου δεν θυμόμουν τι έγινε, πώς έγινε. Το μόνο που του είπα είναι, δεν ξέρω πώς έγινε, τι έγινε αυτό, πήγαινε σε παρακαλώ να δεις, γιατί είναι στο πάτωμα, λέω, και δεν τη βοήθησα να σηκωθεί, μπορεί να είναι ακόμα εκεί, σιγά μη σηκωθεί μόνη της. Και πάει ο άντρας μου και τη βρίσκει καθισμένη στο κρεβάτι, γελάω τώρα, αλλά δεν ήταν καθόλου αστείο, τη βρίσκει στο κρεβάτι με το τηλέφωνο στο χέρι. Είχε ήδη ξεκινήσει. Τώρα γελάω, εκείνη τη φάση έκλαιγα, δεν ήθελα να ξαναπάω, δεν ήθελα να ξαναπατήσω εκεί πέρα, λέω δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Ο πατέρας μου και ο άντρας μου είπανε σήκω φύγε, πάρε ένα break, σήκω φύγε. 10 μέρες πρέπει να έλειψα. Σας λέω τώρα μετά από τόσο καιρό, είναι όλα, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά, είναι πρέπει να βρω πάλι. Όλα αυτά τα σημειώματα, τις σημειώσεις που κρατάω, τα βίντεο που ηχογραφώ και δεν ανεβάζω, γιατί δεν θέλω να ανεβάζω και τα βίντεο όταν είμαι σε ένταση. Όταν είμαι σε ένταση και φουριόζα, δεν βοηθάει κανέναν, δεν βοηθάει εμένα, δεν βοηθάει τους άλλους και δεν μου αρέσει να με βλέπω σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να περνάει ένας χρόνος όταν
είναι να μιλήσω κάτι, να μπορώ να μιλήσω με ψυχραιμία, δηλαδή έστω και με χιούμορ, αλλά όχι σε κατάσταση μετατραυματικού στρες, ας πούμε, καταλάβατε τι θέλω να πω.